Τελευταία παρουσίαση για την εβδομάδα που τρέχει σήμερα όσον αφορά τις τοπικές κοινότητες του Δήμου της Δράμας για την παράταξη Πόλη και Ζωή. Σήμερα λοιπόν παρουσιάζουμε τους υποψηφίους της τοπικής κοινότητας του Νικοτσάρα. Θέλω να πω ότι ο Νικοτσάρας, παρότι είναι ένα από τα μικρά διαμερίσματα του Δήμου μας, είναι μια μικρή κοινότητα, εντούτοις είναι μια από τις ωραιότερες κοινότητες τις οποίες έχουμε, μια κοινότητα στην οποία, όπως και στις υπόλοιπες του Δήμου της Δράμας, η Δημοτική Αρχή έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκειμένου να λυθούν χρόνια προβλήματά τους. Ο Νικοτσάρας έχει το πλεονέκτημα ότι στην προγραμματική περίοδο την οποία τρέχουμε, παρότι είναι μια μικρή κοινότητα, θα έχει έργα ΕΣΠΑ σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί πέρα από τα λύματα τα οποία και για τον Νικοτσάρα δίνουμε οριστική λύση, λύματα τα οποία περιλαμβάνονται στη λύση την οποία δίνουμε για όλες τις κοινότητες του νότιου τμήματος του Δήμου, όπου αν αντιστοιχίσουμε το έργο αναλογούν σχεδόν στις 500.000 ευρώ, αλλά έχει και ένα έργο το οποίο σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και μέσα από το Λίντερ χρηματοδοτείται για την άρδευση του κάμπου του Νικοτσάρα, το οποίο είναι προϋπολογισμού άλλες 500.000 ευρώ. Είναι πάρα πολύ σημαντική η παρέμβαση η οποία γίνεται και για τον αγροτικό τομέα, αλλά και για τους κατοίκους όχι μόνο του Νικοτσάρα, αλλά και ευρύτερα που αφορούν τα λίμματα. Επίσης, δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ολοκλήρωση του δικτύου ίδρυυσης του Νικοτσάρα με την αντικατάσταση του δικτύου, όπου υπήρχε και ένα παλαιότερο αντικατεστημένο δίκτυο και δεν ήταν συνδεμένο, έχει συνδεθεί. Συνεχίζουμε για να πετύχουμε σε όλες τις κοινότητές μας το 100% της αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης από αμιαντοσωλήνες σε δίκτυα τελευταίας γενιάς. Όσον αφορά τις συντηρήσεις του δικτύου, των δικτύων, μπορώ να πω είτε αφορά την οδοπία, είτε την αγροτική οδοπία, είτε πεζοδρόμια, οτιδήποτε στην κοινότητα, έχουν γίνει σημαντικότατες παρεμβάσεις, έχουν δοθεί λύσεις στην καθημερινότητα, χάρη στην ενεργοποίηση και την δραστηριότητα του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου, του Χρήστου του Τζάφου, και του Τοπικού Συμβουλίου Νικοτσάρα, σε πλήρη αντιστοίχηση και συνεργασία με την Δημοτική Αρχή και με τα στελέχη του Δήμου μας. Θέλω να παρουσιάσω τους εκπροσώπους του Νικοτσάρα, τους ανθρώπους οι οποίοι θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιό μας στις εκλογές 18 Μαΐου, στελέχη τα οποία θα μας δίνουν τη δυνατότητα να βλέπουμε ότι η παράταξη Πόλη και Ζωή και στον Νικοτσάρα θα είναι η πρώτη η οποία θα στις επιλογές των κατοίκων του Νικοτσάρα. Υποψήφιος μαζί μας είναι ο Χρήστος Τσάφος, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας του Νικοτσάρα και υπάλληλος του ΟΣΕ. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για όλη τη συνεργασία την οποία είχαμε αυτά τα 3 χρόνια και φυσικά τον ευχαριστώ για τη συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο και τη στήριξη της παράταξης Πόλη και Ζωή. Είναι ο Κώστας ο Πεζιρτζής, δίπλα του, οικοδόμος, είναι η Μαρία Ισικάδα, νοσηλεύτρια, ο Μάξιμος ο Τσαγκουρίδης, που για άλλη μια φορά είναι κοντά μας, είναι μαζί μας στο ψηφοδέλτιο όπως και την προηγούμενη φορά, ελεύθερος επαγγελματίας και έτσι από τους νεαρούς των ψηφοδελτίων. Νομίζω ότι έχουμε μια μεγάλη ανανέωση στον Νικοτσάρα και φυσικά στο κεντρικό μας ψηφοδέλτιο από τον προερχόμενος από τον Νικοτσάρα, ο Γιώργος ο Μακρής, βιοτέχνης και πρώην πρόεδρος του Νικοτσάρα. Θέλω να τους πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή τους. Πραγματικά ανεβάζουν την παράταξη Πόλη και Ζωή, πραγματικά ανεβάζουν τον πήχη
για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές, όχι μόνο για τον Νικοτσάρα, αλλά για το σύνολο του ψηφοδελτίου με το οποίο θα παρουσιαστούμε στις εκλογές του Μαΐου. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο που με επέλεξε για να είμαι στο ψηφοδέλτιο που θα κατέβει στις 18 Μαΐου. Είχαμε μια συνεργασία αυτά τα 3 χρόνια, η οποία ούτε και εγώ την πίστευα, η αλήθεια είναι αυτή. Κάναμε ένα έργο στον Νικοτσάρα, το οποίο νομίζω ότι είχαν αρκετά χρόνια να γίνουν αυτά που κάναμε. Και για τους κατοίκους, όπως κάναμε το ιατρείο, το οποίο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από κανένα ιατρείο. Νομίζω έχουμε το καλύτερο ιατρείο στο νομό δράμας από τις τοπικές κοινότητες. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, κάναμε το δίκτυο ίδρυυσης. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει η αντικατάσταση αμυαντοσωλήνων, το τελευταίο κομμάτι που μας έμεινε. Αυτά θα τα πούμε φυσικά κάποια άλλη φορά. Απλά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους αντιδημάρχους, η οποία η συνεργασία μας ήταν άψογη. Η αλήθεια είναι ότι τον Δήμαρχο τον επισκέφτηκα σε όλη τη διάρκεια της θητείας μου 3 με 4 φορές, Δήμαρχη. Δεν χρειάστηκε δηλαδή να επέμβει ο Δήμαρχος. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους αντιδημάρχους. Ό,τι πρόβλημα είχαμε, είχαμε την άμεση ανταπόκρισή τους. Και επίσης να ευχαριστήσω τους κατοίκους του Νικοτσάρα, τους οποίους τους κοιτώ στα μάτια και δεν ντρέπομαι. Ό,τι είχαμε υποσχεθεί, κάναμε κάτι ακόμη περισσότερα αυτά που είχαμε υποσχεθεί. Και έχουμε για το 2014 το πρόγραμμα της Άτας, το οποίο το δικό μας, επειδή είναι μικρή τοπική κοινότητα, από τις 20.000 φέτος θα είναι στις 54. Όπως τα γνωρίζετε, τις εκλογές του 10 ήμουν υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του Κώστα Ευημερίδη. Από τη στιγμή που ο Κώστας Ευημερίδης αποφάσισε να μην ασχοληθεί με τα τοπικά της δράμας παρά μόνο, αλλά να προσφέρει τις εμπειρίες του και τις γνώσεις του στο Δήμο Νευροκοπίου, ανταποκρίθηκα με μεγάλη χαρά στην πρόσκληση του Δημάρχου του Κυριάκου του Χαρακίδη. Και ανταποκρίθηκα για τους εξής λόγους. Εγώ, ξέρετε, κρίνω μια δημοτική αρχή όχι από τα έργα, όχι από τα λόγια, αλλά από τα έργα. Γιατί τα έργα δείχνουν το πόσο όρεξη έχει η δημοτική αρχή να συνεχίσει και την επόμενη πενταετία. Λοιπόν, με δεδομένο λοιπόν ότι όλες οι παρατάξεις σχεδόν διετέλεσαν δημαρχιακή αρχή και παρόλο ο Κυριάκος ο Χαρακίδης ότι έκανε τα λιγότερα χρόνια ως το τιμόνι του Δήμου, ως Δημοτική Αρχή, κρίνω ότι τα έργα τα οποία έχει κάνει είναι πάρα πολλά και για την πόλη της Δράμας αλλά και για τα δημοτικά διαμερίσματα. Επίσης μου κάνει μεγάλη εντύπωση και πρέπει να κάνει εντύπωση σε όλους τους συμπολίτες μας το γεγονός ότι όλοι σχεδόν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων στηρίζουν, αλλά είναι και ενώ ήταν υποψήφιοι με άλλες παρατάξεις, σήμερα είναι υποψήφιοι με τον Κυριάκο Χαρακίδη. Εκτιμώ ότι αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει.